Αν ακόμα δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι Ακαδημία Υγείας, σας συστήνω να το κάνετε αμέσως τώρα. Πατήστε το κουμπί με το κουδουνάκι για να λαμβάνετε εγγυημένα τα νέα μας βίντεο. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 187 αρθρώσεις. Για όσο καιρό αυτές δουλεύουν καλά, η λειτουργία τους μας είναι αόρατη. Αλλά μόλις αρχίζουν να πονάνε τα γόνατα την ώρα του περπατήματος ή πρίζονται από τη φλεγμονή, τότε αμέσως αρχίζουμε να ψάχνουμε λύση για να αποκατασταθεί η λειτουργία τους. Για να μην οδηγήσουν όλα αυτά σε μη αναστρέψιμες διαδικασίες, οι αρθρώσεις χρειάζονται βιταμίνες. Οι βιταμίνες είναι αυτές που βοηθούν την παραγωγή του αρθρικού υγρού και του κολαγόνου. Η επαρκής παραγωγή του αρθρικού υγρού και του κολαγόνου προσφέρουν στην άρθρωση ευληγησία, δεν επιτρέπουν τη φθορά του οστικού ιστού, συμβάλλουν στην αποκατάσταση των χόντρων, απομακρύνουν τον πόνο και προλαμβάνουν τη φλεγμονή. Οι αρθρώσεις, τα οστά και οι σύνδεσμοι χρησιμεύουν ως στήριξη του ανθρώπινου σώματος. Γι' αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εξασφάλισή τους με επαρκής ποσότητα φυσικών βιταμινών. Σε αυτό το βίντεο θα αναφέρω ποιες βιταμίνες βοηθούν τις αρθρώσεις να διατηρούν την ικανότητα να δουλεύουν καλά και ποια τρόφιμα περιέχουν αυτές τις βιταμίνες. Βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του χόντρου. Συμβάλλει στην αύξηση του ανοσοποιητικού συστήματος και δρά ως ισχυρό αντιοξειδωτικό. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, η βιταμίνη Α προστατεύει την άρθρωση από τις καταστροφικές διεργασίες που συμβαίνουν καθημερινά λόγω αναπόφευκτης καταπώνησής τους. Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του οστικού ιστού. Η έλλειψή της απειλεί την εμφάνιση οστεοπόρωσης, η οποία ευθύνεται για τα κατάγματα των οστών. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α υπάρχει στη γλυκοπατάτα, στο καρότο, στα πράσινα και φυλλώδη λαχανικά, στα βερίκοκα, στο πεπόνι, στην κολοκύθα. Μεγάλη ποσότητα βιταμίνης Α υπάρχει στο κρεμμύδι. Μπορούμε να προσθέσουμε ότι το κρεμμύδι είναι γνωστό φάρμακο για πολλές ασθένειες. Επίσης, ο μαϊντανός και το σπανάκι στην ομή τους μορφή περιέχει τη βιταμίνη Α. Βιταμίνη C. Αυτή η βιταμίνη συμβάλλει στην παραγωγή του πιο σημαντικού δομικού υλικού, του κολαγόνου, το οποίο χρησιμεύει στην αποκατάσταση του χόντρου. Επιπλέον, η βιταμίνη C έχει αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριακή δράση. Η βιταμίνη C δεν έχει την ιδιότητα να αποθηκεύεται στο σώμα. Επομένως, είναι απαραίτητη η τακτική πρόσληψή της από τα τρόφιμα. Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι η βιταμίνη C δεν ανέχεται θερμότητα και αποσυντίθεται υπό την επίδραση της θερμικής επεξεργασίας. Για να αναπληρώσετε τη βιταμίνη C θα πρέπει να καταναλώνετε τις ακόλουθες τροφές. Στα κρεμμύδια υπάρχει επίσης πολύ βιταμίνη C και είναι πολύ ωφέλιμα. Ο στενός φίλος του κρεμμυδιού είναι το σκόρδο, που επίσης περιέχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Ένα πραγματικό χρυσορυχείο για την περιεκτικότητα της βιταμίνης C είναι τα καρύδια, η μαύρη σταφίδα, το ακτινίδιο. Η βιταμίνη C υπάρχει στα αποξεραμένα φρούτα και τα μούρα, τα οποία μας βοηθούν στην αναπλήρωσή της κατά τη χειμερινή περίοδο. Αν υπάρχει έλλειψη βιταμίνης C στον οργανισμό, τότε η μισοκυτάρια ουσία, δηλαδή το υγρό στο οποίο ζουν τα κύτταρά μας, θα γίνει πιο πηχτή και θα αρχίσει να μειώνεται η περιεκτικότητα σε ίνες κολαγόνου. Τα αγγεία θα αρχίσουν να γίνονται πιο αδύναμα και λιγότερο ελαστικά, καθώς τα τυχώματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται ρογμές στις οποίες θα δημιουργείται η αθρωματική πλάκα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η αποβολή της βιταμίνης C οφείλεται στη χρήση φαρμάκων, στο στρες και το κάπνισμα. Επομένως, για να μην στερείτε από τον οργανισμό τις πολύτιμες βιταμίνες, καλό θα ήταν να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ασκείτε έναν υγιή τρόπο ζωής. Βιταμίνη D. Αυτή η βιταμίνη βοηθάει το σώμα να απορροφήσει το ασβέστιο και συμβάλλει στην ενίσχυση των οστών. Η βιταμίνη D παράγεται στο δέρμα υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη ποσότητα βιταμίνης D, ώστε τα οστά να είναι γερά. Η καλύτερη λύση βρίσκεται στον ήλιο. Ένας περίπατος σε μία ηλιόλουστη μέρα βοηθάει τον οργανισμό να πάρει την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D. Βιταμίνη Ε. Για τις αρθρώσεις, η βιταμίνη Ε είναι απαραίτητη. Αυξάνει την κινητικότητά τους, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες βλάπτουν τη μεμβράνη των κυττάρων της άρθρωσης και βοηθά στην αποκατάσταση των ιστών. Για να εμπλουτίσουμε το σώμα με τη βιταμίνη Ε, είναι απαραίτητο να καταναλώνουμε τροφές όπως καρότα, διάφορα φυτικά έλαια, το σκόρδο, το άγριο τριαντάφυλλο, την κολοκύθα, διάφορα χορταρικά όπως μαϊντανός, άνηθος, ρόκα, όσπρια,
και ξηρούς καρπούς. Επίσης, αυτή η βιταμίνη είναι άφθονη στη τζουκνίδα, το λιναρόσπορο, στα φύλλα από σμέουρο και χαμομήλι. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στα θερμικά επεξεργασμένα τρόφιμα η περιεκτικότητα της βιταμίνης ε μειώνεται αρκετά. Παράδειγμα, στο εξευγενισμένο φυτικό έλαιο η βιταμίνη ε είναι πολύ λιγότερη από ό,τι στο κατέργαστο. Τα πρώτα σημάδια έλλειψης βιταμίνης ε είναι μειωμένη αρτηριακή πίεση, εξασθενημένη μύες, μείωση όρασης και χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, η βιταμίνη ε έχει αντιπαρασιτική δράση, βιταμίνη Β5 και Β6. Αυτές οι βιταμίνες ανακουφίζουν τον πόνο, βοηθούν στην αποκατάσταση των αρθρώσεων και του ανοσοποιητικού συστήματος. Τη βιταμίνη Β5 την λαμβάνουμε από τα πράσινα λαχανικά, ηλιόσπορους, ξηρούς καρπούς, δημητριακά, κουνουπίδια. Η βιταμίνη Β6 μπορεί να ληφθεί από το λάχανο, την πράσινη πιπεριά, τα δαμάσκηνα, τους ξηρούς καρπούς, τις γλυκοπατάτες και τις μπανάνες. Γενικά, να προσπαθείτε να καταναλώνετε τις τροφές στην αρχική φυσική τους μορφή, χωρίς θερμική επεξεργασία, ώστε να λαμβάνετε τη μέγιστη ποσότητα των βιταμινών που περιέχουν. Γράψτε στα σχόλια αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο. Αυτά από μένα για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.